Σύμφωνα με το Βελγικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, έχει τεθεί υποκράτηση. Η υπόθεση αφορά την δωροδοκία Ευρωβουλευτών από κράτος του Περσικού Κόλπου. Οι βελγικές αρχές έχουν ανακρίνει και τον σύντροφο της Εύα Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία άνοιξε αυτόν τον φάκελο πριν από λίγους μήνες. Οι κατηγορίες είναι διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Η υπόθεση συνδέεται με πιθανή εμπλοκή κράτους του Περσικού Κόλπου. Σκοπός της δωροδοκίας είναι η αλλαγή των πολιτικών ή των οικονομικών αποφάσεων του σώματος. Πριν από λίγο καιρό, οι τοποθετήσεις της Εύα Καϊλή σχετικά με το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του Κατάρ είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε εκτός Πασόκ την Εύα Καϊλή, ενώ ανάλογη απόφαση έλαβε και η Ευρωομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.